Ρομπέν των δασών. Ο Ρομπέν των δασών στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό. Η αλήθεια είναι ότι η ελεκτική υπηρεσία έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι ξεκινά με ένα ρόλο ο οποίος εκ προημίου είναι μαζί με τον πολίτη. Αυτή είναι η αποστολή της. Και αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα, τώρα παραδίδονται, η αλήθεια είναι, στην Βουλή τα έντυπα, οι έντυπες εκθέσεις. Υπάρχει νομοθεσία του 1983, η οποία αφορά συγκεκριμένους ημικρατικούς οργανισμούς. Είναι αυτοί οι έξι ημικρατικοί οργανισμοί, ΣΥΤΑ, ΑΙΚ, ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, ο ΚΟΑ, το ΡΙΚ και ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας, για τους οποίους έχουμε υποχρέωση υποβολής έκθεσης στην Βουλή των Αντιπροσώπων 15 Ιουνίου κάθε χρόνο, και ακριβώς αυτό πράττουμε κάθε χρόνο, το πράξαμε και σήμερα, και είναι ουσιαστικά τα ευρήματα. Προηγείται ο οικονομικός έλεγχος των εταιριών αυτών από τους ιδιώτες ελεγχτές, οι οποίοι έχουν διοριστεί από αυτούς με τη δική μας έγκριση. Ακολούθως, εμείς παίρνουμε την έκθεση των ιδιωτών ελεγχτών, κάνουμε σχόλια από αυτής, και επιπλέον ο διαχειριστικός έλεγχος, τον οποίο κάνουμε κάθε χρόνο σε αυτούς τους ημικρατικούς οργανισμούς, και ακριβώς περιλαμβάνουμε τα ευρήματα μας για κάθε ένα ξεχωριστά στην έκθεση την οποία υποβάλλουμε στη Βουλή. Τα πάρουμε ένα-ένα. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Βέβαια. Να ξεκινήσουμε από το ΡΙΚ. Όπως εσείς πολύ θέλετε. Καλά. Λοιπόν, έχετε βρει ένα έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων. Το ακούσαμε πριν από τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μανουσάκη. Έχετε βρει ένα πρόβλημα εκεί? Ναι, να σας πω. Το πρόβλημα με το Ταμείο Συντάξεων, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μιλάμε για 120 εκατομμύρια, το οποίο ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχει μεγαλώσει από πέρσι. Ουσιαστικά αποτελεί ένα συσσωρευμένο πρόβλημα για το γεγονός ότι το Ταμείο Συντάξεων, αν έχει κάθε χρόνο κάποια ανάγκη της τάξης των 5 εκατομμυρίων πληρωμές προς δικαιούχους του Ταμείου, εδώ και αρκετά χρόνια τα λεφτά τα οποία περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, ανταυτού χρησιμοποιούνταν για να καλύψουν τρύπες από άλλα έξοδα του οργανισμού, ελλείμματα. Πιάνουμε από τη μια, τις επιβάζουμε στην άλλη. Ακριβώς. Δηλαδή, αντί να αξιοποιηθούν για να κατατεθούν στο Ταμείο Συντάξεων έναντι αυτής της ανάγκης την οποία έχει κάθε χρόνο το Ταμείο Συντάξεων με βάση την αναλογιστική μελέτη, περιλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό, αλλά μετά χρησιμοποιούνταν για άλλους, για ανακάλυψη λειτουργικών δαπανών. Και συσσωρεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχει μεγαλώσει, αλλά παραμένει ένα τεράστιο έλλειμμα των 120 εκατομμυρίων, για το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τι θα κάνει. Ή θα βρει σιγά σιγά τρόπο να το καλύψει, δηλαδή κάθε χρόνο να βάζει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα. Αλλά να το βάζει απευθείας, όχι να το βάζει στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ και να χάνεται. Όχι, να το δίνει και να βεβαιώνεται ότι κατατίθεται. Ή η άλλη επιλογή είναι το ΡΙΚ, η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση ότι αναλαμβάνει πλέον η ίδια την υποχρέωση να καλύψει τις συντάξεις αυτών όλων των συνταξιούχων του ΡΙΚ, και όπως κάνει με τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως κάνει με τους δημόσιους υπαλλήλους, και άρα να θεωρείται ότι καλύπτονται από την. Από τον, άρα να φορτωθούμε εμείς οι πολίτες οι υπόλοιποι, την κακή εντός, διαχείριση. Έτσι και εντός, αγαπητοί κύριε Χαρλάμπους, δια του νόμου του ΡΙΚ, η δημοκρατία καλύπτει οποιοδήποτε έλλειμμα στο ΡΙΚ. Άρα, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, ο φορολογούμενος πολίτης. Πάντως, αυτό το παίρνω από το ένα ταμείο και παίρνω, πάω στο άλλο, δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί και η ΑΕΚ το έκανε αυτό, έτσι, πριν να έχει τους διαχωρισμένους λογαριασμούς. Ναι. Και έρχονταν και μπαλάνσαρε λίγο το πράγμα, για να μην φαίνεται η ζημιά μας. Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι το Ταμείο Συντάξεων της ΑΕΚ, το οποίο είναι και πολύ μεγαλύτερο. Μιλώ γενικότερα, όχι μόνο για τα συντάξεις. Ναι, δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν, μιλώ ευρύτερα. Ναι. Σωστό, και το παίρνω από τη μια μεριά και το πάω στο άλλο. Τώρα ναι. Γίνεται ένας ημικρατικός οργανισμός να μην δίνει ενημέρωση στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ναι, για συμβόλαια από λόγχη. Κύριε Μιχαηλίδη, εδώ λέμε για την αδήλωτη εργασία, κάνουμε εκστρατείες, κάνουμε ελέγχους, τιμωρούμε. Γίνεται ημικρατικός οργανισμός να μην είναι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα τιμιότητας? Είναι περισσότερο θέμα. Ούτε καν στο νέο φορολογία ενημέρωση. Ναι, 65 άτομα, έτσι. Είναι ακριβώς θέμα της υποχρέωσης που έχουμε όλοι όσοι έχουμε οποιαδήποτε θέση στον ευρύτερο δημοσίο τομέα, να ενεργούμε όλοι για τον ίδιο σκοπό, που είναι η προστασία του συμφερόντων του κράτους. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι εάν το ΡΙΚ ήταν ένας ιδιωτικός ραδιοσταθμός, θα υπήρχε μια αλφα απέτηση για να προσπαθεί να διευκολύνει τις φορολογικές αρχές ή τις κοινωνικές ασφαλίσεις στην εισπραξή οφειλών. Όταν μιλάμε για ένα ημικρατικό οργανισμό, θεωρούμε ότι είναι εκ των όνων κάλεφ, ότι θα πρέπει να έχει αυτό το πράγμα στις προτεραιότητες του, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε καταγράψει και αυτή την παρατήρηση στην έκθεσή μας για το ΡΙΚ. Να δούμε λίγο και το θέμα, αφού είπατε ότι αν ήταν ιδιωτικός οργανισμός και επειδή ανταγωνίζεται τους ιδιώτες. Διαβάζω εδώ
Του οφείλονται 1.300.000 από διαφημίσεις. Διαφημίσεις τις οποίες αντλεί σε βάρος του ιδιωτικού τομέα και φαίνεται ότι δεν κάνουν τα πάντα για να εισπράξουν τα χρήματα. Και αν ήταν ιδιωτικός οργανισμός, ας έκανε 10 κρουαζιέρες το χρόνο. Τώρα, δημόσια ραδιοτηλεόραση και να κάνει κρουαζιέρες, δηλαδή να επιδοτούμε εμείς τι? Ναι, για το πρώτο συμφωνούμε ότι ουσιαστικά το ΡΙΚ φαίνεται ότι παραχωρεί, έχει να εισπράξει, να το πούμε έτσι, ένα μεγάλο ποσό το οποίο έχει τη μορφή διαφημίσεων, το οποίο σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κυνηγήσει, να το πω έτσι, και να προσπαθήσει να πάρει το λαβίν του. Όσον αφορά τις κρουαζιέρες, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι ακούμε και ιδιωτικούς σταθμούς. Άκουσα πρόσφατα, ας πούμε, ένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό να διαφημίζει τη διοργάνωση κρουαζιέρας. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο υπό την ευρύτερη έννοια εμπίπτει στο σκοπό κάποιου ραδιοσταθμού ή τηλεοπτικού για να προωθήσει να έρθει πιο κοντά στους ακροατές του κλπ. Από την άλλη, θεωρούμε ότι όταν ένας δημόσιος οργανισμός κάνει τέτοια θέματα, θα πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικός. Πρώτα απ' όλα, τα άτομα τα οποία συμμετέχουν να είναι στο ελάχιστο δυνατό. Εδώ μιλήσαμε για πέραν των 20 ατόμων κάθε φορά. Μα γιατί να το κάνει, κύριε Μιχαλίδη? Γιατί πρέπει να είναι προσεκτικός? Γιατί να το κάνει, δεν καταλαβαίνω. Συμφωνώ, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε γράψει ότι για να το κάνει θα πρέπει να τεκμηριώσει με μια σκληρή τεκμηριώση το ανταποδοτικό όφελος, ότι το κάνει και πραγματικά είναι κάτι το οποίο και έμπηκε στους σκοπούς του και έχει ο τελικό φέρο. Είστε πολύ ευγενείς, αλλά πάντα είστε ειλικρινείς. Πληρώναμε ο Κύπριος φορολογούμενος ταξίδια αναψυχής υπαλλήλων του ΡΙΚ στο πλαίσιο της διεξαγωγής αυτών των κρουαζιέρων που δεν ξέρουμε ποιο αυτό ήταν το όφελος του ΡΙΚ? Να σας πω, η ακρίβεια... Με ειλικρίνεια να μου πείτε όμως. Τους έχουμε στείλει διακοπές, ναι ή όχι? Θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Ναι. Αυτός που πλήρωνε τα ταξίδια των 20 και τόσο και βάλε υπαλλήλων του ΡΙΚ ήταν οι άλλοι. Ήταν οι ακροατές του ΡΙΚ οι οποίοι επέλεγαν να ταξιδέψουν αυτή την κρουαζιέρα. Ουσιαστικά τι γινότανε? Ο διοργανωτής της κρουαζιέρας έδινε κάποια δωρεάν εισιτήρια. Προφανώς αυτά τα μετακυλεί το κόστος τους στους άλλους ταξιδιώτες. Και ενώ θα μπορούσε το ΡΙΚ, αυτό ακριβώς έχουμε πει, να περιορίσει αν θα έκανε αυτή την κρουαζιέρα, γιατί συμφωνώ ότι μπορεί και να μην έπρεπε να την κάνει καθόλου. Αν θα την έκανε, θα έπρεπε να περιορίσει αυτόν τον αριθμό των δικών του υπαλλήλων στο ελάχιστο δυνατό και αυτά τα δωρεάν εισιτήρια, είτε να προσπαθήσει να πείσει τον διοργανωτή να μειώσει την τιμή των υπόλοιπων ταξιδιωτών, είτε να τα δώσει στους ακροατές του με κάποιο τρόπο, π.χ. με κλήρωση ή με κάποιο άλλο τρόπο. Ανταυτού φαινόταν ακριβώς ότι οι υπάλληλοι του ΡΙΚ πήγαιναν δωρεάν κρουαζιέρες εις βάρος των πελατών του ΡΙΚ, να το πω έτσι. Των ακρατών ή τηλεθεατών. Ναι, γι' αυτό και έχουμε ζητήσει εμείς ακριβώς ότι ένα στοιχείο το οποίο θεωρούμε σημαντικό είναι τουλάχιστον η διαφάνεια. Δηλαδή να γνωρίζουν οι ακροατές του ΡΙΚ ότι την ώρα που αυτοί πηγαίνουν και ακούνε τη διαφήμιση, ότι ουσιαστικά επιδοτούν τους υπαλλήλους του ΡΙΚ να τα ξέψουν δωρεάν. Χορηγούν. Ναι. Και φαίνεται να μην έχουν και ιδιαίτερη ανάγκη στο ΡΙΚ να είπε ο συνάδελφος εδώ για τα ωφέλη από τις διαφημίσεις. Έχουν και συμφωνίες μπάρτερ που τις κυνηγάμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Αλλά δεν φαίνονται και ιδιαίτερα αγχωμένοι να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Αυτά πώς τα εξηγείτε, κύριε Μιχαλίδη? Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, όντως, εμείς τις τρέχουμε από πίσω να πάρουμε και το τελευταίο λαβίν που έχουμε να παίρνουμε από τέτοια. Γιατί είναι τόσο πλούσιο το ΡΙΚ, ή δεν υπάρχει απαιτούμενη εποπτεία για να εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα? Νομίζω είναι θέμα πιο αυστηρής εποπτείας από τη διοίκηση σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να τεθούν κάποιοι στόχοι, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι πιέσεις προς αυτούς οι οποίοι... Η αλήθεια είναι, κύριε Μιχαλίδη, ότι από τη στιγμή που παίρνει από το κράτος δεν έχουν την έγνοια στο πίσω μέρος του κεφαγιού τους να τρέξουν αυτές τις... Και γενικότερα, κύριε Χαρλάμπους, από τη στιγμή που κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος και η αμοιβή του δεν επηρεάζεται από την πόσο καλά θα πάει ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται, γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο όπως κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για την δική του επιχείρηση. Στην αρχή ηλεκτρισμού βλέπω εδώ τα επιδόματα, κανονικά, έστω και αν δεν πρέπει να τα παίρνουν ή δεν χρειάζεται, δεν ενδείκνεται, λέτε εσείς, δεν δικαιολογείται η συνέχισή τους. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα θέματα των επιδομάτων προσωπικού, το οποίο παρόμοια έχουμε περιλάβει και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, όπως η ΣΥΤΑ για παράδειγμα, και άλλοι ημικρατικοί, είναι μεν όπως... Οι εργαζόμενοι όχι άδικα τα ονομάζουν και χτυμένα. Αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε είναι ότι αυτά όλα θα πρέπει να τεθούν. Οι δικές μας εισηγήσεις απευθύνονται στον εργοδότη, στον ιδιοκτήτη αυτών των οργανισμών, στο κράτος που έχει αναθέσει στα διοικητικά συμβούλια την διοίκηση αυτών των οργανισμών. Εμείς αυτό που αναμένουμε είναι αυτοί οι εργοδότες
κατά την εξέταση συλλογικών συμβάσεων με το προσωπικό κλπ. Η θέση τους να είναι ότι σταδιακά θα πρέπει αυτά τα ωφελήματα να σταματήσουν να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Υπάρχουν αρκετά ωφελήματα σε αυτούς ειδικά τους δύο οργανισμούς και να βρεθούν τρόποι ώστε να καταργηθούν επιδόματα τα οποία δίνονται σε κάποιες εποχές παχαίων αγελάδων, οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι όπως και στο κεντρικό κράτος πάρα πολλά επιδόματα έχουν καταργηθεί σε διάφορα τμήματα. Στους ημικρατικούς οργανισμούς υπήρξαν κάποιες καταργήσεις επιδομάτων και στην ΑΕΚ υπήρξαν, αλλά όχι στο βαθμό που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν. Και ακριβώς αυτή τη στιγμή η λογική που έχει επικρατήσει τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι ότι οι υπάλληλοι όλων των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι ακριβώς όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να είναι μονοσήμαντο. Δεν μπορεί όσο αφορά τη μονιμότητα που είναι πολύ. Να έχουν τα δικαιώματα, αλλά να μην έχουν και ουδόλως αυτό που λέω σημαίνει ότι είμαι εναντίον της μονιμότητας, είμαι υπέρ της μονιμότητας. Απλώς δεν μπορεί να λέμε ότι παίρνω τα καλά που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά όσο αφορά κάποια παρεμφερή ωφελήματα, αυτά είναι κεκτημένα και δεν μπορούμε να τα πειράξουμε. Αυτή είναι η θέση μας, πάντοτε, όπως τονίζουμε, με σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις και στον δομημένο τρόπο με τον οποίο ο κάθε εργοδότης θέτει τέτοια θέματα στο διάλογο που έχει με τους εργαζομένους στον οργανισμό του. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα με τις νομικές υπηρεσίες που χρειάζονται οι ημικρατικοί οργανισμοί. Κύριε Μιχαηλίδη, να μας το εξηγήσετε λίγο. Πολύ σωστά, κύριε Αλεξανδρινού, ναι. Το λέτε. Οι νομικές υπηρεσίες είναι θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο αυτούς τους 6 ημικρατικούς οργανισμούς, πρέπει να πούμε, αφορά όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Είναι ένα πολύ γενικό θέμα. Έχει συζητηθεί κατ' επανάληψη και σε επίπεδο Βουλής. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν ημικρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και κάποιοι από αυτούς τους 6 οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τους ίδιους νομικούς συμβούλους εδώ και δεκαετίες. Πολλοί από την ίδρυσή τους και ορισμένοι και από εποχής Αγγλοκρατίας. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μία, να το πω, ανοχή σε αυτό το θέμα. Τα διοικητικά συμβούλια πάντοτε θεωρούσαν ότι. Ανοχή με μεγάλο κόστος. Με μεγάλο κόστος. Ένα λεπτό, δεν προκυρήσονται, να πούμε, αυτές οι υπηρεσίες. Όχι. Ο νομικός σύμβουλος ήταν εκεί από το 1960 και μετά αναλάμβανε το ίδιο γραφείο ο γιος. Σήμερα μπορεί κάποια γραφεία να έχουμε τους εγγονούς. Είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα δεν περιποιεί τιμή στην σύγχρονη Κύπρο.